Οδικός χάρτης φοροελαφρύνσεων από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πότε θα πάρουν τα αναδρομικά ή ένστολοι? Μειώνεται κατά 30% ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης. Διατηρούνται τα επιδόματα. Πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κυβερνήσει σύντομα, δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας από την Ιταλία. Τι απήντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον Ζωζέ Μπαρόζο για την Τρόικα? Νεκρή χώρα για 4 ημέρες η Σιέρα Λεόνε από το φόβο του έμπολα. Πυρετώδεις έρευνες για την αναχέτηση του φωνικού ιού. Για δεύτερη χρονιά η καμπάνια αγάπης της Εθνικής και του Sky όλοι μαζί για το παιδί. Συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη για παιδιά απόρων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στον κύβο των φοροελαφρύνσεων έριξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αντώνης Σαμαράς, παρουσιάζοντας τον οδικό χάρτη περιορισμού των φορολογικών βαρών, ανακοίνωσε την άμεση μείωση κατά 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με διατήρηση των επιδομάτων, την αισθητή μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, περισσότερες δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά και εκπτώσεις στον ένφια. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς των ενστόλων, στο πλαίσιο πάντα των αντοχών της οικονομίας, ενώ σε δεύτερο χρόνο έθεσε ως στόχο τις σταδιακές μειώσεις στη φορολογία πολιτών και επιχειρήσεων. Ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε οξύτατη επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, με αιχμή της θέσης του κόμματος για ΝΑΤΟ και τις πρόωρες εκλογές. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια του απεσταλμένου του Sky στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Τζούνου, ενώ κοντά μας βρίσκεται ο πολιτικός μας αναλυτής Δημήτρης Σιόδρας. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το βίντεο με τα κυριότερα σημεία από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Για την υπερφορολόγηση, που ήταν ίσως αναπόφευκτη, αλλά πρέπει επιτέλους να τελειώσει, και που μπορεί να τελειώσει μόνο σταδιακά, για να μην γυρίσουμε πίσω στα ελλείμματα. Από αυτό αρχίζω, από αυτά τα πρώτα βήματα ελάφρυνσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, με δεδομένο ότι σύντομα αρχίζει η διανομή του και ότι ο φόρος αυτός ούτε καν απέδωσε τα αναμενόμενα και δημιούργησε τεράστια περιβαλλοντολογικά προβλήματα, θα υπάρξει μείωση στο φόρο αυτό κατά 30%, ενώ θα κρατηθούν και τα επιδόματα θέρμανσης. Για τα δύο θέματα που έντονα απασχολούν την κυβέρνηση και τον κόσμο, τις περισσότερες δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και για την ανάγκη αισθητής μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης, οι τελικές αποφάσεις θα παρουσιαστούν μαζί με τις τεχνικές τους λεπτομέρειες στην επικείμενη κατάθεση του προσχεδίου προϋπολογισμού. Για τον ενιαίο φόρο ακινήτων έγιναν λάθη με τον έμφυα. Το σοβαρότερο λάθος με τις αξίες γης σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού είναι αυτό που προκάλεσε και το δικαιολογημένο θόρυβο πριν ένα μήνα. Το εντοπίσαμε και το αντιμετωπίσαμε σε λίγες μέρες και τώρα το διορθώνουμε. Αλλά μιλάμε για ένα σφάλμα που τελικά ο κόσμος δεν το πλήρωσε και ούτε υπήρχε περίπτωση να το πληρώσει. Γιατί είχαμε πει ότι για το 2014 θα εισπραχθεί το ίδιο ποσό όπως το 2013 και αυτό θα γίνει. Και μάλιστα φέτος το ίδιο αυτό ποσό θα εισπραχθεί από περισσότερους, γιατί διευρύνθηκε και άλλο η φορολογική βάση. Δηλαδή οι περισσότεροι θα πληρώσουν λιγότερα από πέρσι. Όπως και πέρσι όλοι πλήρωσαν πιο λίγα από ό,τι τους είχε χρεωθεί πρόπερσι. Το λάθος που έγινε το διορθώσαμε. Και αυτοί που το έκαναν ή έδωσαν ήδη ή θα δώσουν λόγο. Και μάλιστα πριν ολοκληρωθεί η καταβολή του, θα έχει διαμορφωθεί και το πλαίσιο για τη μείωση του έμφυα και στα μη ηλεκτροδοτούμενα ανίκιαστα ακίνητα. Η απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας για αποκατάσταση των μισθολογικών τους απολειών θα εφαρμοστεί, τουλάχιστον όσο μας επιτρέπουν οι ανάγκες του προϋπολογισμού και χωρίς φυσικά να ανατρέψει το δημοσιονομικό προγραμματισμό της χώρας και την πορεία εξόδου από την κρίση. Και στο θέμα αυτό, όπλο μας είναι πάλι αλήθεια. Δεν μπορούμε μόνο μιας να αποκαταστήσουμε πλήρως τις αποδοχές του 2012. Ούτε για τους στρατιωτικούς, ούτε για τους αστυνομικούς, ούτε για κανέναν άλλον κλάδο. Οι αυξήσεις όμως θα δοθούν άμεσα στους ένστολους. Θα είναι σημαντικές, χωρίς να βγάζουν την οικονομία από τους στόχους της ή να επιβαρύνουν άλλα στρώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει η Ελλάδα να βγει από τον ΝΑΤΟ. Και από την Ευρώπη και από τον ΝΑΤΟ. Εκεί
που και η τελευταία χώρα του κόσμου ζητά να μπει, εκείνοι μας θέλουν να βγούμε. Χθες βράδυ γύρισα αργά από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ουαλία. Αν δεν ήμασταν στο ΝΑΤΟ, ποιος θα απαντούσε στον κύριο Ερντογάν ότι υπάρχει μόνο μία Κύπρος? Αν δεν ήμασταν σε συμπαράταξη με όλη την Ευρώπη εναντίον της ισλαμικής τρομοκρατίας, που είναι το καινούριο χείριστο φαινόμενο τρομοκρατίας, ισλαμικής τρομοκρατίας, που έχει ποτέ δύο κόσμους, πόσο απομονωμένοι θα νιώθαμε και πόσο ευάλωτοι θα ήμασταν ως λαός με όσα συνταρακτικά συμβαίνουν γύρω μας, που αλλάζουν, πρέπει να το ξέρετε, πλήρως πλέον τις γεωπολιτικές ισορροπίες της περιοχής. Η μόνη θέση που διαλαλεί για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να γίνει χώρα ξέφραγο αμπέλι. Το χρέος. Μέσα στους επόμενους μήνες η Ελλάδα θα λάβει για πρώτη φορά επίσημη πιστοποίηση ότι το χρέος της είναι βιώσιμο. Ήδη παρά το γεγονός ότι το χρέος της χώρας παραμένει πολύ υψηλό, για πρώτη φορά σε απόλυτο αριθμό άρχισε να μειώνεται. Καλά, οι συντεχνίες να διαφωνούν, αλλά όσοι παριστάνουν ψεύτικα τους προοδευτικούς αποδεικνύονται πια ό,τι πιο αντιδραστικό, οπισθοδρομικό, αρτηριοσκληρωτικό και εχθρικό υπάρχει για την αληθινή πρόοδο της χώρας. Γι' αυτό και δεν πείθουν κανέναν. Τώρα λοιπόν τι ερώτημα βάζουν? Βάζουν το ερώτημα αν η σημερινή Βουλή θα καταφέρει να εκλέξει πρόεδρο δημοκρατίας με 180 βουλευτές. Μέχρι πριν λίγο πολλοί το απέκλειαν. Τώρα όλο και περισσότεροι το θεωρούν πιθανό. Γιατί άραγε? Για σκεφτείτε πόσο αληθινό θα ήταν κάτι τέτοιο. Το λέω όπως το αισθάνομαι. Θα ήταν μια πολιτική αυτοκτονία. Προσπάθησαν τελευταία να ψελίσουν κάτι σαν δικό τους πρόγραμμα. Ο Θεός να το κάνει πρόγραμμα. Και υποσχέθηκαν τι ακριβώς? 5 δισεκατομμύρια για να χτυπήσουν, λέει, την ανεργία. Αναρωτιέμαι. Γιατί μόνο 5 δισεκατομμύρια, ρε παιδιά? Αφού έτσι κι αλλιώς δεν τα έχουν και αφού δεν μας λένε από πού θα τα βρουν, γιατί δεν βάζουν κάτι παραπάνω? Πέτσινες υποσχέσεις είναι, κανείς δεν τις πιστεύει. Γιατί λοιπόν δεν βάζουν κάτι παραπάνω να κάνουμε χάζι? Τι τσιγκουνιές είναι αυτές? Γιατί στενοχωρούν τις συνιστώσεις τους? Η Νέα Ελλάδα στηρίζεται στην αλήθεια λοιπόν και στο φιλότιμο. Φιλότιμο δεν έχει εκείνος που υπολογίζει τις κινήσεις του με οδηγό το κομματικό του συμφέρον. Φιλότιμο έχει όποιος σταθμίζει κάθε κίνησή του με πηξίδα το συμφέρον της πατρίδας. Φιλότιμο στην πολιτική είναι το εμείς και όχι το εγώ. Είναι η συνείδηση, όχι υποκρισία. Φιλότιμο είναι να πιστεύεις και να προχωράς, όχι να τα γυρίζεις κάθε τόσο και να αλλάζεις μόλις δεις τα σκούρα. Γιατί τότε ούτε το Άγιον Όρος δεν σε σώσει. Λοιπόν, να πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και τον Γιάννη Τζούνο για να μας ενημερώσει για το κλίμα που επικράτησε σήμερα στην Διεθνή Έκθεση, αλλά και για το κεντρικό μήνυμα του Πρωθυπουργού. Γιάννη. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σου πω, Μάρκο, ότι το κλίμα ήταν εντελώς διαφορετικό από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό διότι μετά από δύο χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Σαμαράς μπόρεσε να έχει κάτι σε αυτό το οποίο ακούτε από όλους εμάς τους δημοσιογράφους να λέμε καλάθι του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τι περιείχε αυτό το καλάθι? Περιείχε τις φοροελαφρύνσεις τις οποίες ακούσαμε στα αποσπάσματα, που μπορεί να μην ήταν αυτές τις οποίες θα ήθελαν σε όλο τους το εύρος είτε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως οι πολίτες, αλλά ήταν κάποιες φοροελαφρύνσεις. Και μάλιστα κάποιες εξ αυτών είναι και πάρα πολύ σημαντικές, όπως η ανακοίνωση ότι σε 3 εβδομάδες από τώρα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα υπάρξουν οι δόσεις. Πολλές δόσεις, μαθαίνουμε περισσότερες από 70 για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όπως επίσης ο φόρος στα καύσιμα, το οποίο ήταν κάτι που το ζητούσαν οι πολίτες όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, μετά το πράσινο φως που εδόθη μετά τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις ανακοινώσεις και το κλίμα εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν διαφορετικό από τις προηγούμενες δύο χρονιές, ακριβώς λόγω αυτών των εξαγγελιών που όλοι τις ανέμεναν, κανείς δεν τις διέψευδε και τελικά έγιναν πράξη. Ενώ την ίδια ώρα Αντώνη Σαμαράς, Γιάννη Τζούνε, εξαπέλυσε οξύτατη επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Όπως ακούσαμε, ο κύριος Σαμαράς κινήθηκε σε αρκετούς άξονες για να επιτεθεί στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ξεκινώ από το κομμάτι που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος επιθυμεί την πολιτική αστάθεια της χώρας, δεν επιθυμεί την ανάπτυξη της χώρας και μάλιστα δεν θέλει η χώρα να είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στο ΝΑΤΟ. Ακούσαμε χαρακτηριστικά ότι είπε ο κύριος Σαμαράς ότι αν δεν ήμασταν στο ΝΑΤΟ, ποιος θα έλεγε στον κύριο Ερντογάν ότι υπάρχει μία Κύπρος. Και εδώ ο Πρωθυπουργός έθεσε, αν θέλεις, και το δίλημα, Μάρκο, προς τους πολίτες. Είτε θα πάμε με την ειλικρίνεια και την αλήθεια και το φιλότιμο, είπε ο κύριος Σαμαράς, είτε θα γυρίσουμε δεκαετίες πίσω στο χάος το οποίο υπηρετεί κατά τον κύριο Σαμαρά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, να πάμε τώρα στον Δημήτρη Τζιόδρα, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο των ειδήσεων του Sky. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Είδαμε λοιπόν πως ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Βελίδιο, έριξε τον κύβο των φοροελαφρύνσεων. Πρόκειται για τις πρώτες φοροελαφρύνσεις της Ελλάδας της κρίσης, της Ελλάδας των μνημονίων, με εξαίρεση βέβαια τη μείωση των ΦΠΑ στην εστίαση, η οποία είχε προηγηθεί. Ναι, ήθελα να απαντήσει ο Πρωθυπουργός μέσα από την ομιλία του στους πολίτες που έχουν πληγεί από την υπερφορολόγηση. Το αξιολόγησε στο υπαριθμόν ένα ζήτημα. Και δεύτερον, σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες που έχουν υποστεί μειώσεις μισθών τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν άφησε για αργότερα τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και είχε αυτό το στίγμα η ομιλία του. Τώρα, στο μεγάλο πρόβλημα της υπερφορολόγησης. Αυτό που έχουμε στο χέρι τώρα, αυτό που έδωσε δηλαδή, ήταν η μείωση στο φόρο του πετρελαίου θέρμανσης. Κάποια τα οποία θα γίνουν πολύ σύντομα, όπως η μείωση στην εισφορά αλληλεγγύης, περισσότερες δόσεις για τις οφειλές, κάποιες διορθωτικές κινήσεις στο ένφια, και έδωσε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθεί στο ζήτημα της φορολογίας το επόμενο διάστημα, χωρίς να το προσδιορίσει, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας. Εκεί λοιπόν μίλησε για μείωση του ένφια και μεταφορά του στην τοπική αυτοδιοίκηση ώστε να γίνει ανταποδοτικός φόρος. Δεύτερον, μείωση της φορολογίας εισοδήματος, σημαντική. Και τρίτον, μείωση στο φόρο των κερδών των επιχειρήσεων. Επίσης, μειώσεις σε διάφορους τομείς στο ΦΠΑ. Τώρα, απευθύνθηκε επίσης σε διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Αυτοί που έφυγαν προφανώς ικανοποιημένοι γιατί έχουν κάτι στο χέρι είναι οι ένστολοι, οι οποίοι, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, θα λάβουν σημαντικές αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Οι μικρομεσαίοι, στους οποίους απευθύνθηκε, είπε ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα έχουν κάποιες μειώσεις, μάλλον κάποιες επιδοτήσεις στα επιτόκια. Θα ξεκινήσουν από τέλος Νοεμβρίου. Τώρα, για τους υπόλοιπους. Υγεία, παιδεία. Είπε δεν μπορούμε να έχουμε σύγχρονη υγεία, παιδεία με μισθούς τριτοκοσμικής χώρας. Και για τους δημοσίους υπαλλήλους θέλουμε αναβάθμιση στην προσφορά αλλά και στις αμοιβές. Χωρίς επίσης να προσδιορίσει πότε θα δοθούν αυτές οι αυξήσεις, είπε ανάλογα με την πορεία της οικονομίας, γιατί προφανώς και είναι σαφές ότι δεν μπορούν αυτές οι αυξήσεις να χρηματοδοτηθούν με ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Την ίδια ώρα, Δημήτρη, αίσθηση προκάλεσε στο Βελίδιο ο χαρακτηρισμός πολιτική αυτοκτονία που απέδωσε ο Πρωθυπουργός για τις πρόωρες εκλογές. Βλέπουμε λοιπόν πως Αντώνη Σαμαράς θέλει πάση θυσία να αποφύγει τις πρόωρες εκλογές. Κοίταξε, πολιτικούς κύκλους και σε εμάς τους δημοσιογράφους γινόταν πολύ μεγάλη συζήτηση αν θα έχουμε εκλογές στο φθινόπωρο. Αυτό το κεφάλαιο κλείνει οριστικά. Ο κ. Σαμαράς είπε ότι είναι πολιτική αυτοκτονία. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέει είναι ότι κοιτάξτε, εγώ θα πάω μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα κάνω την πρότασή μου και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να βρεθούν οι 180. Από εκεί και πέρα θα σπάρει την ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ να οδηγηθεί η χώρα στις εκλογές. Το οποίο, όπως είπε, θα είναι καταστροφικό. Εκεί λοιπόν επιχείρησε να δώσει και δύο, πέραν το να χρεώσει την ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, να δώσει και δύο διλήμματα. Το ένα έχει να κάνει με την οικονομία. Αν θα κλωτσίσουμε όλα όσα πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αυτό λοιπόν θα είναι ένα από τα χαρτιά της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο, το γεωπολιτικό, ότι κοιτάξτε τι γίνεται στη γειτονιά μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο κίνδυνος περιπετειών, ειδικά αν υλοποιηθούν θέσεις όπως έξοδος από το ΝΑΤΟ. Ο Αντώνης Σαμαράς, Δημήτρη, επίσης αναφέρθηκε και στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση θέλει να ανοίξει εδώ και καιρό. Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι κράτησε κλειστά τα χαρτιά του. Είπε ότι θα έχουμε επίσημη πιστοποίηση ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Σωστά, γιατί σε τελική ανάλυση δεν είναι μια απόφαση που θα πάρουμε εμείς, το πώς δηλαδή, το τι θα γίνει με το χρέος. Είναι η απόφαση η οποία θα ληφθεί από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι έχουν και το μεγαλύτερο μέρος στα χαρτοφυλάκια τους, και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι η διάσκεψη που θα γίνει το επόμενο διάστημα, είναι οι κουβέντες που θα γίνουν. Θέλησε λοιπόν να πει ότι θα υπάρξει απόφαση χωρίς να θέλει να την προσδιορίσει. Επίσης, είναι σημαντικό ότι παρέμεψε ένα ελληνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, το οποίο, όπως είπε, θα παρουσιαστεί το επόμενο τετράμινο. Προφανώς είναι το πρόγραμμα για το πώς θα κινηθεί η Ελλάδα μετά το μνημόνιο. Περιμένουμε να το δούμε.
Εν αναμονή λοιπόν των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της μείωσης των φορολογικών βαρών. Δημήτρη Σιώδρα, σε ευχαριστούμε για την παρουσία στο Δελτίο. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης, αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Αντώνης Σαμάρας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε θράσος και λαϊκισμό, μοιράζοντας ψίχουλα φοροελαφρύνσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρ. Τα κέφη του μέλλοντος. Από το περίπτερο των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την περιήγησή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αμέσως μετά την ομιλία του. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε, αν το επιθυμείτε, να μας δώσετε την ταυτότητά σας και να σας δώσουμε άμεσα ένα ψηφιακό πιστοποιητικό. Και πείτε μας τι ακριβώς θέλετε. Διαβατήριο κάνει. Ο κ. Σαμαράς ενημερώθηκε για τις νέες υπηρεσίες που προσφέρουν τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών και επί τη ευκαιρία έβγαλε μέσα σε λίγα λεπτά πιστοποιητικό γέννησης. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το περίπτερο του ΣΕΡΝ. Εκεί μάλιστα συνομίλησε με Έλληνες επιστήμονες που συμμετέχουν στο πείραμα. Έχουμε από τη μία περηφάνεια που σαν Έλληνες στο εξωτερικό διαπρέπεται. Από την άλλη έχουμε πίκρα που πήγατε στο εξωτερικό. Σειρά είχε μετά το περίπτερο της ελληνικής αστυνομίας. Εάν ο γονιός έχει πρόβλημα ή το παιδί, πατά τη γραμμή SOS. Εκεί, συνοδευόμενος από τον Βασίλη Κικίλια, ενημερώθηκε από τον επικεφαλής της καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος για δράσεις που αφορούν σε ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Έχουμε στενοχή η αυστηρότερη δυνατή ποινή που υπάρχει, πρέπει να διαρθρώσει. Είναι εμπόριοι ναρκωτικών και παιδόφιλοι, δεν υπάρχει τίποτα. Τα δύο καρκινώματα. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε ότι οι ποινές για παιδόφιλους και εμπόρους ναρκωτικών θα πρέπει να είναι οι πλέον αυστηρές. Σας κάνω δώρο το ψήφο, θέλω ένα αξιωματικό. Ένα ψήφο, τιμής. Αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας έκαναν δώρο στον Πρωθυπουργό το ξύφο του Έλληνα αξιωματικού. Τελευταίο σταθμό του Πρωθυπουργού, πρωτού καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου είχε σύσκεψη με τοπικούς φορείς, ήταν το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο και αποδίδεται στον ομώνυμο Δήμο. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος της πόλης και ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Βαρνάβας. Ένα από τα στιγμιότυπα της παρουσίας του κυρίου Σαμαρά στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας ήταν και ο θερμός χαιρετισμός που αντάλλαξε με τον τέος Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πυροδότησε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα μνημόνια θα τελειώσουν μαζί με τον κύριο Σαμαρά, τονίζει η Κουμουνδούρου. Στη σημερινή του ομιλία στη ΔΕΘ, ο κύριο Σαμαράς ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε θράσος και λαϊκισμό, μοιράζοντας ψίχουλα φοροελαφρύνσεων, τα οποία έχει ήδη φροντίσει να εισπράξει, αδύναμος να εξτομίσει την οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην ασκούμενη πολιτική. Ο κύριος Σαμαράς προσέφυγε στη γνωστή συνταγή των ενέσεων αισιοδοξίας και των ψεμάτων σε μια χώρα που αιμορραγεί από τα μνημόνια και τη λιτότητα. Για αμηχανία του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο η κυβερνητική εκπρόσωπος. Οι θειασότες του ψεύδους και του λαϊκισμού έχουν εντελώς ξεμείνει από επιχειρήματα και προτάσεις, μην έχοντας πια άλλες απατηλές υποσχέσεις να μοιράσουν, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια. Ο πρωθυπουργός της συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, με τα όσα είπε, μισοείπε και δεν είπε στη ΔΕΘ, επιβεβαίωσε ότι και μετά τις διαπραγματεύσεις παροδία στο Παρίσι την Ελλάδα εξουσιάζει η Τρόικα. Ο ελληνικός λαός δεν πιστεύει πλέον τις ψευδείς του εξαγγελίες και οι υπερχόμενες εκλογές θα σημάνουν το πολιτικό του τέλος. Η ωραιοποίηση της σημερινής κατάστασης και η υποσχεσιολογία που σφράγισαν την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν μπορούν να αποκρύψουν την ανάγκη για ριζική αλλαγή των ακολουθούμενων πολιτικών. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός ήταν στο Βελίδιο, ένταση επικράτησε μεταξύ αστυνομικών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν πορεία διαμαρτυρίας. Τώρα για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης τον Οκτώβριο μετά και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα μας ενημερώσει ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, μείον 30% είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη μείωση. Μπορούμε να δούμε λοιπόν τα σχετικά νούμερα. Θεωρητικά λοιπόν το 30% μαζί με τον ΦΠΑ θα μειωθεί, θα σημάνει μία μείωση που θα κυμαίνεται μεταξύ των 10 και 12 λεπτών. Υπάρχει σχετική κάρτα, μπορούμε να τη δούμε. Άρα έχουμε λοιπόν την νέα τιμή να διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 15 λεπτά έως 1 ευρώ και 20 λεπτά από 1 και 25 έως 1 και 32 που ήταν την ίδια χρονιά πέρυσι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ήδη έχουν γίνει υπάρξει αντιδράσεις από τους πρατηριούχους οι οποίοι μιλούν ότι η μείωση θα είναι μικρότερη, θα είναι μεταξύ 7 και 10 λεπτών.
Κωνσταντίνε, ποια αναμένεται να είναι η τιμή του πετρελαίου για όσους δικαιούνται του επιδόματος θέρμανσης? Το επίδομα θέρμανσης ήταν και αυτό κάτι στο οποίο αναφέρθηκε συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι θα συνεχίσει βεβαίως να λαμβάνεται από εκείνους που το δικαιούνται. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι είναι 35 λεπτά μείωση το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης και βλέπουμε ότι η νέα τιμή με το επίδομα πέφτει πολύ κοντά στο ποσό που ήταν πριν γίνουν οι αυξήσεις, πριν γίνει η εξίσωση με το πετρέλαιο κίνησης, στα 80 έως 85 λεπτά το λίτρο. Και να πούμε βέβαια ότι δεν μιλούμε για ότι παραμένει η εξίσωση που είχε ισχύσει. Οι στελέχοι του Υπουργείου, μάλιστα, με τα οποία μιλήσαμε, μας έλεγαν ότι θεωρούν ότι αυτά τα 12 λεπτά δεν θα σημάνουν έναρξη του λαθρεμπορίου, καθώς είναι πολύ μικρό τελικά το κέρδος τους για να ξεκινήσουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε θερμά. Δρακόντια είναι, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη, με πάνω από 4.000 αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί για την τήρηση της τάξης, όπου κορυφώθηκαν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με φόντο τη Διεθνή Έκθεση. Συνδεόμαστε με τη συμπρωτεύουσα και τον Σταύρο Ιωαννίδη για να μας ενημερώσει. Σταύρο. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνονται αυτή την ώρα οι πορείες και οι διαδηλώσεις στο κέντρο της πόλης και αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία. Να σας πω πως το μεγαλύτερο μέρος τους οι διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές. Στους δρόμους της πόλης βρέθηκαν εργατικά σωματεία, ενώσεις, εργαζόμενοι, μέλη του ΠΑΜΕ, αντιεξουσιαστές αλλά και κάτοικοι της Χαλκιδικής που διαμαρτύρονται για την εξόρυξη χρυσού. Είχαμε μόνο μία μικροένταση που όμως δεν επεκτάθηκε μεταξύ αντιεξουσιαστών και αδρών των ΜΑΤ. Έληξε όμως πάρα πολύ γρήγορα το επεισόδιο χωρίς να γενικευτεί. Ενώ αγρότες άφησαν ντομάτες έξω από την βόρεια πύλη της έκθεσης, διαμαρτυρόμενοι για τις τιμές του παραγωγού. Να σας πω πως τα μέτρα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι αύριο στις 2 περίπου το μεσημέρι. Θα υπάρχουν εκ νέου αποκλεισμοί δρόμων, ενώ συνεχίζεται η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε όλους τους δρόμους γύρω από τον χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μάρκο. Μάλιστα, Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε. Το παρόν στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ έδωσε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του. Απέναντι στις προκλητικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης σήμερα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τα νέα ψίχουλα πείνα στο λαό μας, απέναντι στις αυταπάτες, στις ψεύτικες ελπίδες που σπέρνει η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα για το μέλλον αυτού του τόπου, ο λαός μας θα πρέπει να αντιτάξει την πάλη του με σύνθημα «Δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε άλλο να ζήσουμε με ψίχουλα πείνας, η ζωή είναι δική μας». Θα πρέπει να την κάνουμε, να την πάρουμε στα χέρια μας. Οι εξαγγελίες είναι στον αέρα. Ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και κυρίως οι άνεργοι συνάδελφοί μας υποφέρουν. Οι μη μέτρα δεν αρκούν. Επεισοδιακή ήταν η ομιλία του Υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη χθες το βράδυ σε εκδήλωση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στη Θεσσαλονίκη. Όταν ο Υπουργός αναφέρθηκε στον ένφια, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους. Μία αναφορά του Γκίκα Χαρδούβελη στον ένφια, καθώς μιλούσε χθες σε επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, ήταν αρκετή για να ξεσηκώσει το ακροατήριο και να ξεκινήσει ένα λεκτικό πινκ-πονγκ ανάμεσα στον Υπουργό και τον Πρόεδρο των Επιμελητηρίων Κώστα Μίχαλο. Επειδή ο ένφιας δεν είναι δικό μου δημιούργημα, δεν θέλω να απολογηθώ. Αλλά σίγουρα όμως. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Όποιανού δημιούργημα και αν ήταν, όλοι εμείς εδώ καλούμαθα να πληρώσουμε αυτή την αδικία. Θα πρέπει πραγματικά να πάρουμε μια απόφαση να καταργηθεί και από κοινού να δομήσουμε ένα νέο φόρο, διότι είμαστε όλοι σύμφωνοι στην επιβολή ενός νέου φόρου, αλλά ενός δίκαιου φόρου, ενός ανταποδοτικού φόρου. Έντονος διάλογος έγινε όταν ο Υπουργός, αφού τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μειώσει τη φορολογία, αναφέρθηκε και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Με αφορμή τη μείωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων, που όπως είπε δείχνει την αλλαγή κλίματος των επενδυτών προς την Ελλάδα. Που σημαίνει ότι μας εμπιστεύεται, ότι βάζει τα λεφτά του. Δεν είναι κάποιος που το ρώτησε κάποιος από ένα κανάλι τι πιστεύετε για τη χώρα, πάει δεξιά-αριστερά, πού θα πάει. Μιλήσατε για επενδύσεις και προσέγγιση κεφαλαίων. Πώς? Με 50% και πλέον συνολικής φορολογίας που έχει μια επιχείρηση σήμερα, όταν ο γειτονικός ανταγωνισμός είναι από 10 έως 16, είμαστε σε πλήρη αστάθεια σε ό,τι αφορά τη φορολογία, με γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες όλο και μειώνονται, αλλά όλο και παραμένουν και σε πολλές περιπτώσεις αυξάνονται. Έντονα αντέδρασε ο κύριος Μίγαλος και στην αποστροφή του Υπουργού ότι κάποιοι ξεβολεύτηκαν από τις αλλαγές. Τα επιμελητήρια, κύριε Υπουργέ, ξέρετε γιατί ξεβολεύτηκαν?
Διότι με την πολιτική την οποία ακολουθείτε και την πολιτική την οποία ασπάζεστε, θρυνούμε 230.000 επιχειρήσεις θύματα που είναι μέλη επιχειρήσεις μας και με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε στο απόλυτο μηδέν. Πάντως, ο Υπουργός σε μια στιγμή αυτοκριτικής έδειξε ότι αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες από τις μέχρι τώρα αποφάσεις της κυβέρνησης. Τα δάνεια με τις τράπεζες, ο γιος που δεν μπορεί, η κόρη που δεν μπορεί να βρει δουλειά, η άνεργη σύζυγος ή ο σύζυγος, το μειωμένο εισόδημα, όλα αυτά έχουν χτυπήσει τους πάντες. Και μην νομίζετε ότι εμείς στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Οικονομικών κοιτάζουμε μόνο αριθμούς. Τα βλέπουμε αυτά, δεν είμαστε στραβοί, στην κοινωνία ζούμε. Όμως πρέπει να κάνουμε το λογαριασμό και τη σούμα. Να δούμε τελικά τι μπορούμε να δώσουμε και τι μπορούμε να πάρουμε. Πάντως, ο Γκίκας Χαρδούβελης παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα με τις αντικειμενικές αξίες, ενώ, όπως είπε στις συναντήσεις στο Παρίσι, ήταν η ελληνική πλευρά που πίεσε για να αντιμετωπιστούν τα κόκκινα δάνεια. Σε φόρουμ του Ιδρύματος Αμπροζέτη με διεθνείς προσωπικότητες μίλησε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Βόρεια Ιταλία και το Μαγευτικό Κόμμο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη να στηριχτεί η Ευρώπη σε νέα θεμέλια και εξέφρασε την πεποίθηση πως το κόμμα του σύντομα θα κληθεί να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ελλάδος. Πάμε στον πρόδρομο Παπαϊλόπουλο για να μας ενημερώσει. Πρόδρομε. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στο κόμμο ανέφερε ότι το ελληνικό πρόγραμμα της Τρόικας έχει αποτύχει. Το ΑΕΠ παρουσιάζει, όπως είπε, συνολική πτώση 25%, η ανεργία είναι στο 28% και το δημόσιο χρέος στο 175%. Κάνοντας ένα λογοπαίγνιο, ο Μάρκο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως δικαίως όλο και περισσότεροι στην Ευρώπη λένε ότι η Τρόικα πρέπει να καταργηθεί, η καταστρόικα, όπως ανέφερε, πρέπει να τελειώσει. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να αντιμετωπιστεί ο αποπληθωρισμός με μια νέα θαραλέα νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την πρόσφατη μείωση του επιτοκίου από τον κύριο Ντράγκη, λέγοντας ότι εκτός του μέχρι τώρα κλόνου του δόγματος, είναι ίσως θετικό, αλλά χρειάζονται πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις. Λαύρος κατά της Τρόικας, ο Αλέξης Τσίπρας από το κόμμα. Πρόδρομε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε και έναν ζωηρό διάλογο με τον Ζωζέ Μπαρόζο. Ναι, φαίνεται ότι υπήρχε μια αιχμηρή αντιπαράθεση, όπως λένε οι πληροφορίες. Ο κ. Μπαρόζο είπε προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ντρέπομαι για τις επιλογές που κάναμε για την κρίση. Για να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν ξέρω αν κάποιος πρέπει να ντρέπεται για τις επιλογές, αλλά για τα αποτελέσματα κανείς δεν μπορεί να χαίρεται. Να ευχαριστήσουμε τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο. Τώρα, με ταχύτητα φωτός εξαπλώνεται ο έμπολα, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί πως τα θύματα μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις 20.000. Δραματική είναι η κατάσταση στη Σιέρα Λεόνε, υποχρεώνοντας τις αρχές να επιβάλλουν τετραήμερη απαγόρευση της κυκλοφορίας. Πειραματικές θεραπείες με αντισώματα ασθενών που επέζησαν γεννούν ελπίδες για την αντιμετώπιση του φωνικού ιού. Την ώρα που η ανησυχία των ειδικών εντείνεται περισσότερο από ποτέ, δεκάδες άνθρωποι δίνουν καθημερινή μάχη για την καταπολέμηση του ιού του έμπολα. Αυτή η ομάδα επιστημόνων από τη Δυτική Αφρική έχει κατασκευάσει ένα εξειδικευμένο κινητό εργαστήριο στη Freetown, την πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε. Έχουν καταφέρει να αναπτύξουν μια ταχεία μέθοδο διάγνωσης του ιού. Πλέον η διαδικασία ανάλυσης των αποτελεσμάτων περιορίζεται δραστικά, καθώς διαρκούσε αρκετές ημέρες, ενώ τώρα μόλις λίγες ώρες. Στην προσπάθειά της να περιορίσει την εξάπλωση της νόσου, η κυβέρνηση της Σιέρα Λεόνε ανακοίνωσε τετραήμερη απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα. Από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Ταυτόχρονα θα επιτραπεί στις υγειονομικές υπηρεσίες να εντοπίσουν τις περιπτώσεις εκείνες των ασθενών που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια της νόσου. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι νεκροί στη Γουινέα, στη Λιβερία και στη Σιέρα Λεόνε ανέρχονται σε 2.097, ενώ τα καταγεγραμμένα κρούσματα έχουν φτάσει τα 3.944. Μέσα σε αυτό το φόντο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε πως τα Ηνωμένα Έθνη πρόκειται να δημιουργήσουν ένα κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης του έμπολα με βασικό σκοπό να συντονίσει την αντίδραση για την αντιμετώπιση του θανατηφόρου ιού. Ο Μπαν Κι Μουν κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να διαθέσει 600 εκατομμύρια δολάρια για να προσφερθεί αρρωγή στη Δυτική Αφρική. Ο στόχος είναι να σταματήσουμε τη μετάδοση του έμπολα στις πληγήσεις χώρες μέσα σε 6 έως 9 μήνες και να εμποδίσουμε την εξάπλωσή του διεθνώς. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες.
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι θεραπείες από προϊόντα αίματος και αντισώματα από ασθενείς που επέζησαν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπεία από τον ιό έμπολα. Υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν προϊόντα αίματος. Αυτό μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό σε θέματα θεραπείας ασθενών. 6 μήνες από το ξέσπασμα της χειρότερης επιδημίας έμπολα στην ιστορία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί πως απαιτείται ετοιμότητα, σημειώνοντας ότι μέχρι να αντιμετωπιστεί ο ιός, τα κρούσματα μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις 20.000. Κάλεσμα προς τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να συνταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναλάβουν στρατιωτική δράση κατά του Ισλαμικού κράτους, απίφθινε ο Μπαράκ Ομπάμα μετά την εμψυχρό εκτέλεση και δεύτερου Αμερικανού δημοσιογράφου από τους τζιχαντιστές. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η Ιβάνα Κουντρούλου. Βάνα. Να σου πω, Μάρκο, λοιπόν, ότι στο κάλεσμα αυτό των προθήμων έχει ήδη προσχωρήσει η Γαλλία. Αυτό ανακοίνωσε ο Φρανσουά Ολάν, το Γάλλος πρόεδρος, από το βήμα του ΝΑΤΟ. Επίσης, ο κύριος Ομπάμα υποσχέθηκε ότι θα εξοντώσει τους ηγέτες της οργάνωσης του Ισλαμικού κράτους, όπως ακριβώς έκανε και με την Αλ-Κάιντα. Εν τω μεταξύ, προγραμματίζει συνάντηση με τους επικεφαλείς των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, ο Αμερικανός πρόεδρος, την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης της απειλής από τους Σουνίτες εξτρεμιστές. Την ίδια ώρα να σου πω ότι συνεχίζονται οι μακάβριες αποκαλύψεις από τα εγκλήματα που διαπράττουν οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ. Οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας αλλά και σιίτες πολιτοφύλακες αποκάλυψαν έναν ομαδικό τάφο κοντά στην πόλη Σουλεϊμάν Μπεκ βορείως της Βαγδάτης. Βρέθηκαν 32-35 πτώματα τα οποία φέρουν θανάσιμο τραυματισμό από πυροβόλα όπλα. Δεν είναι σαφές πότε έγινε αυτό το μακάβριο έγκλημα, αλλά είναι ακόμη μία ένδειξη της δράσης τους. Την ίδια ώρα να σου πω ότι συνεχίζεται και ο προπαγανδιστικός επικοινωνιακός πόλεμος του Ισλαμικού κράτους με ένα νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και δείχνει διάφορους Βρετανούς, Καναδούς, Αυστραλούς, οι οποίοι στρατολογούνται στις τάξεις του Ισλαμικού κράτους και καίνε τα διαβατήριά τους από τις χώρες της Δύσης όπου προέρχονται και υπόσχονται υποταγή και βέβαια πίστη στον αγώνα του Ισλάμ, όπως λένε οι ίδιοι. Νέες αποκαλύψεις λοιπόν για τις κτηνοδίες των τζιχαντιστών, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν από το κάδρο της αντιμετώπισης των τζιχαντιστών το εγώ και βάζουν το εμείς, όπως μας είπες, Βάνα, ενώ είχαμε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη νωρίτερα στις Βρυξέλλες, καθώς ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στο Εβραϊκό Μουσείο το Μάιο φέρεται να είναι τζιχαντιστής. Ακριβώς έτσι είναι. Σε δηλώσεις που έκανε ο Γάλλος δημοσιογράφος Νικολά Χενίνη στο γαλλικό περιοδικό Le Point, ήταν να πούμε ο Γάλλος δημοσιογράφος όμηρος στη Συρία πριν απελευθερωθεί, υποστηρίζει ότι ένας από τους απαγωγείς και τους βασανιστές του ήταν ο Μεχντί Νεμούς, ο προφυλακισμένος δράστης της αιματηρής επίθεσης στο Εβραϊκό Μουσείο των Βρυξελών τον περασμένο Μάιο, που άφησε πίσω του 4 νεκρούς. Τώρα βέβαια πολλοί περιμένουν ότι μπορεί να αποκαλυφθούν πολλά περισσότερα από αυτές τις αποκαλύψεις του Γάλλου δημοσιογράφου, ο οποίος να σου πω ότι όπως ισχυρίζεται κρατούνταν όμηρος μαζί με τους δύο δημοσιογράφους τους Αμερικανούς, τον James Foley και τον Steven Sotloff, που αποκεφαλίστηκαν πρόσφατα από το Ισλαμικό κράτος. Για να δούμε λοιπόν αν θα επιβεβαιωθεί η καταγγελία του Γάλλου δημοσιογράφου. Βάνα Κουτρουλού, σε ευχαριστούμε. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ουκρανός ομόλογός του, κατά την οποία συμφώνησαν πως η εκεχηρία στην Ανατολική Ουκρανία τηρείται σε γενικές γραμμές. Οι δύο ηγέτες τόνισαν ακόμη την ανάγκη μέγιστης ανάμειξης του ΟΑΣΕ για να έχει διάρκεια η εκεχηρία. Το μεγάλο αγκάθι της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Μίνσκ είναι η απόσυρση των στρατευμάτων και η ανταλλαγή κρατουμένων. Έτοιμη να προχωρήσει τη Δευτέρα σε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, δηλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν τηρηθούν οι όροι της εκεχηρίας, ενώ η Μόσχα προειδοποιεί τους 28 για αντίπεινα. Πριν από 24 ώρες, το Ντονιέτσκ ήταν το επίκεντρο σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στις ουκρανικές κυβερνητικές δυνάμεις και τους αυτονομιστές. Σήμερα το πρωί επικρατεί η ηρεμία. Δεν ηχούν πλέον τα όπλα, τα πυρά των τεθωρακισμένων στους δρόμους της πόλης. Παντού είναι εμφανή τα σημάδια των συγκρούσεων των τελευταίων εβδομάδων. Λίγα μέτρα πιο μακριά σε αυτόν τον δρόμο βρίσκεται το αεροδρόμιο του Ντονιέτσκ, θέατρο σκληρών μαχών ανάμεσα στον Ουκρανικό στρατό και τους αντάρτες. Από τη στιγμή που φτάσαμε εδώ, έχουμε ακούσει ορισμένες εκρήξεις και πυροβολισμούς.
Όμως φαίνεται πως συνολικά η συμφωνία για εκεχηρία τηρείται. I haven't heard anything. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι πυροβολισμοί και οι εκρήξεις σταμάτησαν από χθες στις 5 το απόγευμα. They stopped firing here around 5 p.m. yesterday. Οι δύο πλευρές άρχισαν ήδη τις αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Οι αντάρτες άνοιξαν πύρ εναντίον των Ουκρανικών δυνάμεων 10 φορές μετά την εκεχηρία. Οι αντάρτες επίσης καταγγέλουν ότι δέχθηκαν επίθεση και επιμένουν πως στόχος τους είναι η δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. Βεβαίως θα χαιρόμουν εάν σταματούσαν τα χτυπήματα από ρουκέτες. Όμως θα ήμουν περισσότερο ικανοποιημένος όταν ο στρατός μας φτάσει τα σύνορα της Ρουμανίας. Τότε θα δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος, η Νέα Ρωσία. Εν τω μεταξύ, με αντίμετρα προειδοποιεί η Μόσχα στο επόμενο πακέτο κυρώσεων που προτίθεται να ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την Δευτέρα. Τα 28 κράτη-μέλη έχουν προαναγγείλει οικονομικό μπλόκο σε ρωσικές εταιρείες, απαγόρευση εισόδου στην Ένωση και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων Ρώσων αξιωματούχων, εάν η εκεχηρία δεν τηρηθεί και η Μόσχα δεν αποσύρει τα στρατεύματά της από την Ανατολική Ουκρανία. Πίσω στα δικά μας, καθώς κορυφώνεται η αγωνία για τα μυστικά που κρύβει το μεγαλοπρεπές ταφικό μνημείο στην αρχαία Αμφίπολη. Καθώς αύριο αναμένονται νέες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των ερευνών των αρχαιολόγων. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η Λουίζα Κροντήρη. Λουίζα. Με ενδιαφέρον, με έντονο ενδιαφέρον, Μάρκο, περιμένουμε τις ευρυανές ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για τις ανασκαφές στην Αμφίπολη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αγωνία και η ανυπομονησία όλων κορυφώνονται, ενώ και σήμερα ήταν πολλοί οι τουρίστες που επισκέφθηκαν το μνημείο για να δουν πώς εξελίσσονται οι ανασκαφές. Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει και σήμερα από νωρίς το πρωί. Οι αρχαιολόγοι αφαιρούν τις αμμώδεις επιχώσεις από το εσωτερικό του τάφου και αυτό που φαίνεται σύμφωνα οι πληροφορίες να έχουν βρει από την αφαίρεση των χωμάτων είναι κάποια περίτεχνα λαξευμένα μάρμαρα και πέτρες. Βέβαια, αυτές είναι πληροφορίες τις οποίες η επικεφαλής της ανασκαφής, η κυρία Περιστέρη, δεν τις επιβεβαιώνει και μας παραπέμπει στις αυριανές ανακοινώσεις. Το μνημείο φυλάσσεται από ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο Δήμαρχος της Αμφίπολης ανακοίνωσε σήμερα ότι από τη Δευτέρα το μνημείο θα φωταγωγείται τις νύχτες από ειδική γεννή που θα παραχωρήσει ο Δήμος. Και να πούμε βέβαια ότι την ίδια στιγμή ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μανώλης Γλέζος, κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη της Ιταλίας στο αίτημά του για ευρωπαϊκή ενίσχυση στην ανασκαφή της Αμφίπολης. Λουιζά, στο αρχαίο κόσμημα της Αμφίπολης αναφέρθηκε μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αντώνης Σαμαράς. Ακριβώς στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εργασίες προχωρούν με επαγγελματισμό και με υπευθυνότητα και τόνισε ότι στη γη της Μακεδονίας μας ανακαλύφθηκε ένα αρχαιολογικό μνημείο το οποίο έχει οικουμενική απήχηση. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Κανείς δεν μπορεί να πει ακόμα τι κρύβει μέσα το μοναδικό αυτό μνημείο που αποκαλύφθηκε. Αλλά ένας μακεδονικός τάφος διαμέτρου 160 μέτρων, περιφέρειας 500 μέτρων και ύψος περιμέτρου 3 μέτρων είναι ήδη κάτι πάρα πολύ μεγάλο και είναι μια ακόμα επιβεβαίωση για την ελληνική ταυτότητα της Μακεδονίας μας. Βλέπετε, κάποιοι χτίζουν σύγχρονα αγάλματα, καρικατούρες, τάχα για τους αρχαίους Μακεδόνες και προσπαθούν να οικειοποιηθούν την ιστορία μας. Όμως εδώ, στη Μακεδονία, μιλούν οι ίδιοι αρχαίοι Μακεδόνες, μιλάει η ίδια μακεδονική γη και αναδεικνύει την οικουμενική δόξα του ελληνισμού. 100 κιλά ηρωίνης κρυμμένα μέσα σε φορτηγό μεταφοράς αλόγων κατέσχεσε το λιμενικό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν από ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί είχαν προορισμό την Ιταλία, ενώ συνελήφθησαν και οι δύο αλλοδαποί που τα μετέφεραν. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη ποσότητα λευκού θανάτου που έχει κατασχεθεί ποτέ από το λιμενικό σώμα. Με τη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, ο λιμενικός κατάφερε να εντοπίσει μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ηρωίνης που έχουν εντοπιστεί σε ελληνικό έδαφος από το λιμενικό σώμα.
Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε φορτηγό μεταφοράς αλόγων κούρσας και συγκεκριμένα πάνω στο σκελετό της καρότσας, έτσι ώστε μόνο το λαγωνικό K9 να μπορεί να εντοπίσει τα 190 πακέτα με το λευκό θάνατο. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης που έχει εντοπιστεί και κατασχεθεί ποτέ από το προσωπικό του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, γεγονός φυσικά που καταδεικνύει και το μέγεθος της επιτυχίας. Τα ναρκωτικά και το φορτηγό εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το λιμεναρχείο Ιγουμενίτσας στην πύλη του λιμένα εξωτερικού και πριν αυτά προλάβουν να φτάσουν στην Ιταλία. Η δίωξη ναρκωτικών συνέλαβε τον 37χρονο αλλοδαπό οδηγό καθώς και τον 35χρονο αλλοδαπό συνοδηγό του. Εξαιρετικά θετική χαρακτηρίζεται η φετινή τουριστική περίοδος από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Στο οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος οι διεθνείς αυξήσεις σημείωσαν αύξηση 15,8% που σημαίνει πως επισκέφθηκαν τη χώρα μας 1,5 εκατομμύριο τουρίστες περισσότεροι από πέρυσι. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Δημήτρης Λάπας. Δημήτρη. Λοιπόν, καλησπέρα Μάρκο. Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι επιδόσεις του τουρισμού για φέτος, για το 2014. Όπως είπες και εσύ, έχουμε μία αύξηση 15,8% που αν το αναγάγουμε σε κάποιους πραγματικούς αριθμούς, έχουμε 11 εκατομμύρια τουρίστες οι οποίοι έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας στο οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος έναντι 9,5 εκατομμυρίων τουριστών πέρσι. 1,5 εκατομμύριο δηλαδή τουρίστες περισσότεροι. Έτσι λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο παγιώνεται η εντύπωση ότι το συνολικός αριθμός θα φτάσει στα 21 εκατομμύρια περίπου και 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι τα κέρδη. Έχουμε κάποιες κάρτες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα στοιχεία. Στο Ηράκλειο για παράδειγμα ο τουρισμός εμφάνισε μία αύξηση τάξης του 5,4%. Επίσης στην Αθήνα αυξημένη, στην Κέρκυρα η αύξηση είναι 15,2%, στην Σαντορίνη η αύξηση είναι 25,9% και τα πρωτεία έχει η Καλαμάτα με 78,3%. Αν θέλεις να σου δώσω κάποια ακόμη στοιχεία, τη μεγαλύτερη αύξηση την έχει σημειώσει όπως φαίνεται και εκεί το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, 66,7% διεθνείς πτήσεις αφήκτησαν εκεί. Ακολουθεί η Μύκονος με 38,5%, η Αθήνα με 29% και η Σαντορίνη με 26,4%. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Εντυπωσιάζουν οι αριθμοί. Δημήτρη, να ελπίσουμε τώρα να μην έχουμε προβλήματα από ενδεχόμενες δυσμενείς διεθνείς εξελίξεις, με αιχμή φυσικά το ρωσο-ουκρανικό ζήτημα. Ακριβώς, είναι κάτι το οποίο προβληματίζει το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Θεωρούν ότι όλες αυτές οι εστίες ανάφλεξης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος πιθανόν να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Σε ελπίσουμε όμως ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα και όλα θα εξελιχθούν ομαλά και του χρόνου θα είμαστε καλύτερα από ό,τι φέτος. Δημήτρη Λάπα, σε ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο τη δράση της Εθνικής Τράπεζας σε συνεργασία με τον Sky. Όλοι μαζί για το παιδί, αυτή τη σχολική χρονιά, ας γεμίσουμε τις τσάντες τους με χαμόγελα. Μπάλα στη Βαρκελόνη, πειρασμοί στη Ζυρίχη, περίπατο στο Βελιγράδι, καλύτερα από κοντά. Ταξιδέψτε στο εξωτερικό από 29 ευρώ από Θεσσαλονίκη και από 49 ευρώ από Αθήνα. Κλείστε θέση τώρα. Aegean. Οι φωνικές πλημμύρες που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες στην Ινδία και το Πακιστάν έχουν στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους. Η ετήσια εποχή των μουσώνων έπληξε με ιδιαίτερη δρυμύτητα την περιοχή, καθώς πόλεις και χωριά στα σύνορα Ινδίας-Πακιστάν πλημμύρισαν από τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως τα χειρότερα εδώ και δεκαετίες. Ποταμοί υπερχυλίζουν, γέφυρες καταραίουν, σπίτια καταστρέφονται ολοσκερός. Χιλιάδες Ινδοί και Πακιστανοί εγκαταλείπουν τις πληγήσες περιοχές. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις θέλουν επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες. Σε επιφυλακή όμως παραμένει η Ισλανδία, καθώς νέες ρογμές, κυρίες και κύριοι, σχηματίστηκαν στο έδαφος, στο ηφαίστειο Μπαρντάμπουγκα. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα πάντως είναι μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το ηφαίστειο, που έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα τις αρχές της Ισλανδίας, αλλά και όλη την Ευρώπη, άρχισε να εκρήγνεται στις 29 Αυγούστου μετά από χιλιάδες μικρούς σεισμούς. Τώρα, συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην ίσο Χαβάη, στο βόρειο Ειρηνικό ωκεανό, αφού λάβα από το πλέον ενεργό ηφαίστειο της γης, το Κιλαουέα, κυλάει προς μια κατοικημένη περιοχή του νησιού, απειλώντας τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η λάβα θα φτάσει στα πρώτα σπίτια σε 5 με 7 ημέρες, αν συνεχίσει τη σταθερή της πορεία. Τώρα, με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας, σε συνεργασία με τον Sky, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η δράση «Όλοι μαζί για το παιδί, αυτή τη σχολική χρονιά, ας γεμίσουμε τις τσάντες τους χαμόγελα». Με τη συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των συμπολιτών μας που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
Η Εθνική Τράπεζα και ο Sky, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Όλοι μαζί για το παιδί», οργάνωσαν δράσεις σε 4 σημεία της Αθήνας και στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας σχολικά είδη για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, τα παιδιά της Ένωσης «Μαζί για το παιδί» και τα παιδιά της σεισμόπληκτης Κεφαλονιάς, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Ξεκινούμε τη σεζόν με το «Μαζί για το παιδί». Μαζεύουμε σχολικά μαζί με την Εθνική Τράπεζα, με τη βοήθεια του Δήμου, και ευχαριστούμε και εθελοντές και όλους οι οποίοι βοηθούν στην οργάνωση αυτή της δράσης. Τώρα που ξεκινάει η σεζόν, θέλω να πω ότι πρέπει να θυμηθούμε ότι το «Όλοι μαζί μπορούμε» μας χρειάζεται ακόμα περισσότερο φέτος, από τώρα και στο εξής. Μας χρειάζεται για να προσφέρουμε τρόφιμα, μην το ξεχνάμε αυτό, τα τρόφιμα είναι απαραίτητα. Από την άλλη εβδομάδα ξεκινούμε συγκέντρωση φαρμάκων. Ξεκινούμε όλες τις δράσεις για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο, εκεί που χρειάζεται να προσφέρουμε. Μην ξεχνούμε ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία χρειάζεται στηρίγματα. Είναι κάτι που πάρα πολύ καλό για τα παιδιά που έχουν τόσο ανάγκη και είναι πράγματι βοηθά, ας πούμε. Δεν είναι ψεύτικο πράγμα, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με το Sky, ευελπιστούμε σε ακόμη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, σε ακόμη μεγαλύτερη προσφορά του κόσμου, για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε με συνέπεια στην πιο ευπαθή κοινωνική ομάδα που είναι τα παιδιά χαμόγελα χαράς, αισιοδοξίας και ελπίδας. Πολλά συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία αυτή του Sky και της Εθνικής Τράπεζας και αυτή τη φορά, και βεβαίως είναι χρέος και καθήκον μας να στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες και για τα σχολικά ίδια αλλά και κάθε φορά για το σπουδαίο κοινωνικό έργο που έχετε αναλάβει. Προσπαθούμε και ελπίζουμε όλα τα παιδιά να είναι χαρούμενα στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστεύω ότι και αυτή τη φορά γεμίσαμε τις τσάντες των παιδιών με χαμόγελα. Και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που ανταποκρίνεται τόσο πρόθυμα στα καλέσματά μας. Όλα τα παιδιά είναι πάντοτε το μέλλον της πατρίδας τους, δεν είναι? Λοιπόν, πρέπει να τα βοηθήσουμε. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι και έχουμε ήδη γεμίσει 7 κούτες με σχολικά είδη. Ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται, αποδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του, έτσι ώστε κανένα παιδί να μην μείνει χωρίς τετράδια και μολύβια με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τακτοποιούμε τα πράγματα, αυτά που μας φέρνει ο κόσμος. Νομίζω ότι πάμε πολύ καλά. Ναι, ναι, είναι πολύ συγκινητικό. Βλέπω καλή διάθεση. Πολύ καλά πάμε. Η Εθνική Τράπεζα είναι πάντα μαζί με το Sky, βέβαια. Είναι εδώ για να χαρίσει χαμόγελα στα παιδιά. Στην πρώτη μας συνάντηση για τη νέα σχολική χρονιά, η Εθνική Τράπεζα και ο Sky, εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε στο Χαλάνδρη, συγκεντρώσαμε πάρα πολλές καινούργιες τσάντες, σχολικά τετράδια, μαρκαδόρους, κασετίνες, οτιδήποτε χρειάζεται ένα παιδί για τη σχολική χρονιά. Η σημαντική αυτή δράση, που με τον τρόπο αυτό βοηθούν πάρα πολύ τις πολύτεκνες οικογένειες σε ένα μέρος από τα οικονομικά τους προβλήματα. Στη Θεσσαλονίκη η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του κόσμου μεταφράζεται σε δεκάδες σχολικά είδη που θα χαρίσουν χαμόγελο σε μικρά παιδιά. Η Θεσσαλονίκη πραγματικά για άλλη μια φορά μας εξέπληξε ευχάριστα. Πραγματικά όλοι οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ανοιχτόκαρδοι, αλλά δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και συμπροσφορά. Εμείς όλοι οι άνθρωποι της Εθνικής Τράπεζας είμαστε και φέτος εδώ. Θα θέλαμε ειλικρινά να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλο τον κόσμο για την προσφορά του. Σήμερα πήγαμε πάρα πολύ ωραία. Για όσους δεν προλάβανε, μην στεναχωριέστε. Έχουμε και άλλες 2 εβδομάδες μπροστά μας. Το άλλο Σάββατο σας περιμένουμε στον Πειραιά, στο Περιστέρι, στο Avenue και στο Ψυχικό. Θα τα μάθετε καλύτερα να είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του Sky. Όλοι μαζί για το παιδί! Εθνική Sky μαζί. Στα καλά νέα της ημέρας, η μακροπρόθεσμη συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη με το Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης. Στις 12 Σεπτεμβρίου και για 10 χρόνια, το Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης θα γίνει το σπίτι για 200 ανεκτήμητα εκθέματα από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Πρόκειται για μια μόνιμη έκθεση, η οποία αποτελεί μικρογραφία του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα. Στην έκθεση που φέρει τον τίτλο «Θεοί, μύθοι και θνητοί», παρουσιάζονται θησαυροί, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν εκτεθεί ποτέ ξανά στο εξωτερικό, και καλύπτουν την αρχαιότητα, τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή, την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας και τον νεότερο ελληνισμό από τον αγώνα για ανεξαρτησία του 1821 έως τον Όθωνα.
Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian, τα μοναδικά αυτά εκθέματα διηγούνται στους επισκέπτες 8.000 χρόνια ιστορίας. Παράλληλα, το Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης θα φιλοξενεί κάθε χρόνο και από μια μεγάλη περιοδική έκθεση, επίσης με εκθέματα από το Μουσείο Μπενάκη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση της στα τελικά του γύρω 2016 θέλει να πραγματοποιήσει αύριο το βράδυ η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία φιλοξενεί στο γήπεδο Καραϊσκάκη και τη Ρουμανία. Στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ο Κλάουντιο Ρανιέρι εμφανίστηκε έτοιμος για τον ντεμπούτο του στον πάγκο της Εθνικής, ενώ χαρακτήρισε τους διεθνείς πολεμιστές. Το ντεμπούτο του στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας θα κάνει αύριο στην περιμένα των προκριματικών του Euro 2016 στο κεκλεισμένο των θυρών Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Κλάουντιο Ρανιέρι, ο οποίος τόνισε πως δεν σκοπεύει να κάνει πολλές αλλαγές στην εθνική στον αγώνα με τη Ρουμανία. Σε τέσσερις μόλις προπονήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει ουσιαστικά κάτι σε μια ομάδα, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά με τον καιρό μπορούμε να προσθέσουμε πράγματα. Όχι όμως από τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν νομίζω όμως ότι χρειάζεται να αλλάξουν και τόσα πολλά, διότι η προηγούμενη συνταγή ήταν επιτυχημένη. Ο Ρεχάγκελ, για παράδειγμα, πήρε το Euro με αυτή την ομάδα και ο Σάντος έκανε πάρα πολύ καλά τουρνουά. Κοιτάξτε, εμένα μου δίνει την εντύπωση αυτή η ομάδα ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι πολεμιστές, είναι παίχτες που έχουν μεγάλη θέληση και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά και σημαντικό. Νομίζω ότι αποτελούν την αντιπροσωπευτική εικόνα του Έλληνα και μπορούν να νιώσουν ακριβώς πώς νιώθει ο Έλληνας οπαδός. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και θα είμαστε ενωμένοι και αυτό είναι το σημαντικό. Ο εκ των αρχηγών Σοκράτης Παπασταθόπουλος και ο Ρέσης Καρνέζης μίλησαν για τις δυσκολίες του αγώνα με τη Ρουμανία. Τον Κλάουντιο Ρανιέρι, αμφότεροι δήλωσαν υπερήφανοι για την πορεία της εθνικής ομάδας μπάσκετ. Μακάρι να κερδίσουμε και δύο και να είναι μια πολύ ωραία μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Η εθνική μπάσκετ, επειδή παρακολουθούμε και εμείς τα παιχνίδια, μας έχει κάνει περήφανος. Είναι μια καινούργια αρχή για όλους μας, με ένα νέο προπονητικό team. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο μπροστά μας να προετοιμαστούμε, γιατί ξεκινάνε επίσημα παιχνίδια και πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε, να ξεκινήσουμε νικηφόρα. Τη Σερβία αντιμετωπίζει αύριο η Εθνική Ελλάδα στο πλαίσιο της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Φώτης Κατσικάρης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την νίκη, ενώ ο αρχηγός Νίκος Ζήσης τόνισε πως θα χρειαστεί απόλυτη συγκέντρωση για την πρόκριση στα προημιτελικά. Η αναμέτρηση της Μαδρίτης θα ξεκινήσει στις 7. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ αντιμετωπίζει την Κυριακή στις 7 τη Σερβία, φιλοδοξώντας να περάσει στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ που διεξάγεται αυτές τις μέρες στην Ισπανία. Η ομάδα του Φώτη Κατσικάρη έχει συναρπάσει με τη μέχρι τώρα απόδοσή της, πραγματοποιώντας 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια της φάσης των ομίλων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπαίνει στη διαδικασία υποτίμησης των Σέρβων. Σίγουρα ξεκινώ τη Σερβία σήμερα. Ένα από τα κομμάτια που θα πρέπει να δουν οι αντίπαλοι μας ήταν αυτό. Δεν έχουμε έναν παίχτη ή δύο σημεία αναφορά στην επίθεση ώστε να επικεντρωθείς. Κάτι που θα κάνουμε εμείς, όπως είπα, ουσιαστικά. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε τις βασικές άξονες που έχει η Σερβία. Όπως είπα, τον Τεοδόσης, τον Μπιέλιτσα και τον Μπογκδάνοβιτς. Εμείς είμαστε μια ομάδα που οποιοδήποτε μπορεί να σκοράρει. Το είχα πει και πριν αρχίσει το τουρνουά, πριν αρχίσουμε καν τα φιλικά, ότι με τον τρόπο που θα παίξουμε θα έχουμε διαφορετικούς σκόρες πρωταγωνιστές στο παιχνίδι, γιατί από όλους περνάει η μπάλα. Οι Σέρβοι με τις νίκες τους εναντίον της Αιγύπτου και του Ιράν εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, με τον προπονητή της ομάδας Σάσα Τζόρτζεβιτς να αναγνωρίζει την ανωτερότητα της Ελλάδας, αλλά να πιστεύει στη Σερβία, τονίζοντας πως πρέπει να σπάσει τη χημεία της εθνικής μας ομάδας για να φτάσει στη νίκη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά αύριο μπορεί να μην αρκεί αυτό. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να κερδίσουμε. Σύμμαχος της εθνικής και η προϊστορία, καθώς σε 14 φιλικούς και επίσημους αγώνες με αντίπαλους τους Σέρβους, η Ελλάδα έχει 9 νίκες εναντί 5 των αντιπάλων μας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρκετές βροχές και καταιγίδες και αύριο στη χώρα. Ελάτε να τα δούμε όλα αυτά εδώ μαζί αναλυτικά. Αύριο λοιπόν Κυριακή στη Μακεδονία, κυρίως στα κεντρικά, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, το κεντρικό και το Βόρειο Αιγαίο, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές, κυρίως στα βορειότερα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει και θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 27 με 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. Οι άνεμοι και εκεί γενικά ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Τη Δευτέρα τώρα, ο καιρός θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση. Δεν θα λείψουν κάποιες πρόσκαιρες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι και πάλι βόρειοι θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο στα Ηπειρωτικά. Τέλος από την Τρίτη, αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα μας. Οι απογευματινές καταιγίδες σιγά σιγά θα περιορίζονται στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι και πάλι θα πνέουν βόρει έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμη στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καλό σας βράδυ. Και στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Βρείτε μας στο Facebook και στο Twitter. Ακολουθεί ακόμα ένα συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς επιβίωσης του Sky με τίτλο «Άνθρωπος εναντίον άγριας φύσης». Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.